Ήταν πέρυσι διαμέρα της Μαρτίου 2021. Το ρολόγιο έδειχνε 12:16, όταν όμως Λάζα χτυπήθηκε ισχυρά από τον Εγκέλαδο, καθώς έλαβε χώρα σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή του Τυρνάβου. Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα δυτικά του Τυρνάβου, με εστιακό βάθος 8,5 χιλιόμετρα, ενώ η μέγιστη αντιληπτή έντασή του ανήλθε στο επίπεδο 3, ήταν δηλαδή καταστροφικός. Στην καταγραφή αυτών των κτισμάτων αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης. Χρειάστηκε να γίνει μετασεισμικός έλεγχος από τη ΔΑΕΦΚ σε 752 κτίρια. Ο έλεγχος αυτός δεν γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί και δεν το γνωρίζουμε γιατί. Ενώ καταθέσαμε προς τη μεριά της ΔΑΕΦΚ με ονοματεπώνυμο όλες τις ιδιοκτησίες και την ανάγκη πολύ γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η πλευρά του ελέγχου, η απάντηση της ΔΕΦΚ με έγγραφα ήταν ότι εσείς βγαίνετε τώρα από το πρόβλημα, ενημερώστε τους ιδιοκτήτες και η απευθείας επαφή μαζί τους πλέον ορίζει το τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Ενημερώθηκαν όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες μετά το έγγραφο της ΔΕΦΚ και φαντάζομαι ότι ένας αριθμός κτισμάτων από αυτά έχουν αποκατασταθεί μετά τον έλεγχο της ΔΕΕΦΚ σε δεύτερο επίπεδο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που γνωρίζουμε βεβαίως είναι ότι 35 από αυτά τα πολλά ακίνητα, τα οποία είχαν από την πρώτη στιγμή στοιχεία επικινδυνότητας, λοιπόν, είναι σε διαδικασία ελέγχου και από τις δικές μας υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η ίδια η ΔΑΕΦΚ. Ο σεισμός είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια ενός ανθρώπου, τρεις ελαφρούς τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές σε ένα παλιό σχολείο, δύο εκκλησίες και πολλές κατοικίες στην Ελασσόνα, το Μεσοχώρι, το Δαμάσι, το Αμούρ, το Δομένικο, το Ζάρκο, καθώς και τη Λάρισα. Ένας χρόνος έχει περάσει και δυστυχώς ακόμη οικογένειες ζουν σε κοντέινερ 15 τετραγωνικών, ζητώντας από την κυβέρνηση να απλοποιήσει δικασίες των αποζημιώσεων, ώστε να καταφέρουν άμεσα να επισκευάσουν ή να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα σπίτι και έτσι μια νέα ζωή μετά τον καταστροφικό σεισμό.